Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία των δύο πλευρών για το πιο καθοριστικό ραντεβού των ηγετών στην παρούσα φάση. Και εμποριοποίηση των προσδοκιών για επί της ουσίας πρόοδο να παραμένει χαμηλά, Αναστασιάδης και Ακιντζή προετοιμάζονται για πανενδεχόμενο. Κύριος στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η συνέχιση του διαλόγου στη Λευκοσία σε μια προσπάθεια να μπει χρώμα στα γκρίζα σημεία της διαπραγμάτευσης. Κάτι που βεβαίως προϋποθέτει ότι οι δύο ηγέτες θα καταφέρουν στην επόμενη φάση να μιλήσουν ξανά την ίδια γλώσσα. Καταβάλω το άπαντον δυνάμεων μου. Με τολμηρά βήματα θα πρέπει να πω. Θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσουν νυφάλιες σκέψεις και μέσα από τις ενέργειες που κάνουμε θα αποτραπούν οι οποιασδήποτε ενέργειες που ενδεχόμενα να οδηγήσουν σε διακοπή του διαλόγου. Δεδηλωμένη είναι η πρόθεση Αναστασιάδη για συνέχιση του διαλόγου, μακριά ωστόσο από απειλές και εκβιασμούς. Το έχω αποδείξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι είμαι αποφασισμένος και με απόλυτα θετική βούληση. Αλλά υπάρχουν όρια που δεν μπορεί να τα υπερβείς, διότι αν τα υπερβείς δεν θα γίνει δεχτή πρώτα-πρώτα από τον κυπριακό λαό η λύση. Στο πλαίσιο εκδήλωσης της reaction στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην τουρκική προκλητικότητα της υπαναχωρήσης Ακιντζή και τις θέσεις που προβάλλει η άλλη πλευρά και δεν συνάδουν με το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Έχουμε δυσκολίες. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Με την ελπίδα ότι επιτέλους θα συνειδητοποιήσουν και οι συμπατριώτες μας ότι η μη λύση είναι και προς δική τους ζημιά. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι μέσα από τα διέξοδα μπορεί να συμβούν. Γιατί είναι μια μόνιμη ανησυχία που πρέπει όλους να μας προβληματίζει. Η μη λύση δεν είναι η λύση. Κάλεσε την Άγκυρα να αποδείξει εμπράκτως τη χιλιοϋπομένη από Τούρκους αξιωματούχους βούλησή της για λύση. Το απρόβλεπτο μέλλον των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να αποτελεί κομματικό πεδίο σύγκρουσης. Δίκο, ΕΔΕΚ και αλληλεγγύη εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ΑΚΕΛ και κυβέρνησης με αφορμή αναφορά του άντρου Κυπριανού στον πολίτη της Κυριακής. Ελπίζω και εύχομαι να μην με υποχρεώσει να πω τι συζητήσαμε σε κάποιες κατηδίαν συναντήσεις που είχαμε. Αναφορά μέσω της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ καλούσε τον πρόεδρο να μην διανοηθεί να πει ότι το κόμμα της αριστεράς του άσκησε πιέσεις για να κάνει υποχωρήσεις. Σε συναντήσεις που είχε στο παρελθόν αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με τον Νίκο Αναστασιάδη. Η ταύτιση απόψεων, η οποία δεν φαινόταν στις δημόσιες τοποθετήσεις, επιβεβαιώνεται πως ήταν αποτέλεσμα παρασκηνιακών συνομιλιών και συμφωνιών. Η εν λόγω συνέντευξη επιβεβαίωνε πως το Δισακέλ ήταν και είναι ένας άτυπος σύμμαχος. Η προσπάθειά τους να εμφανίσουν διαφορές στον Κυπριακό είναι εμφανής θεατρινισμός επαρχιακών θιάσων. Τα τρία συνεργαζόμενα κόμματα αρέσκονται σε θεωρίες συνωμοσίες, απαντάει η Εζεκία Παπαϊωάννου. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι οι ίδιοι αποφασίζουν ότι έγινε συνωμοσία και έπειτα την καταγγέλουν. Κρίνουν μάλλον εξιδίων τα αλότρια. Αρέσκονται και δημιουργούν ψεύτικες εντυπώσεις μόνο και μόνο για να ψαρέψουν μερικές ψήφους, καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.